Λοιπόν, πάμε. Τι έκανε ο Παπαδάκης το πρωί, με ενημερώνουνε. Αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό, ο Γιώργος Παπαδάκης, σε ένα προσωπικό περιστατικό. Όταν, παιδιά, προσέξτε. Άρια, σε διαφέρει, δεν ξέρω αν το έχεις καλύψει τότε. Όταν είχε γίνει η ιστορία με τον Μπάμπη, τον Αναγνωστόπουλο, και ο Μπάμπης είχε πείσει, τέλος πάντων, είχε προσπαθήσει να πείσει όλους ότι μπήκαν κάποιοι μέσα λοδαποί και δημιούργησαν όλο αυτό που δημιουργήθηκε. Πώς το είπε ο κύριος Παπαϊωαννίδης, το περιστατικό. Το περιστατικό. Το επεισόδιο. Το ακούσαμε και αυτό. Η δολοφονία επεισόδιο. Και συνελήφθηκε. Κάνουν το νόημά τους οι λέξεις. Η δολοφονία επεισόδιο. Και μετά το αναβαθμίσαμε σε τυφώνα Β. Ποινικό αδίκημα. Τη δολοφονία δεν την είπαμε από το στοματάκι μας, φοβηθήκαμε. Από το επεισόδιο στη δολοφονία. Από το επεισόδιο στο ποινικό αδίκημα. Ανέβηκε ο τυφώνας από Γ σε Β. Αλλά δολοφονία που ήταν δεν το είπαμε. Τέλος πάντων. Και πού ακόμα μέχρι να τελειώσει το εφετείο και έχουμε να ακούσουμε. Και πού ακόμα. Θα το βγάλουν και αθώο αυτό. Περίμενε τώρα. Το χέρι του Θεού που τον παραντώνει. Αθώος δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει και πλάκα με αυτά τα θέματα. Είναι, αλλά... είναι κακοποιός, λοιπόν, και σκληρός εγκληματίας. Ο Παπαδάκης Άρια είπε ότι ο άνθρωπος του είχαν κλέψει στο σπίτι και του είχαν πει τότε ότι μπορεί να ήταν το ίδιο η ίδια σπήρα που είχε μπει στο σπίτι. Ποια σπήρα, βέβαια, πώς το είχαν πει αυτό. Αφού δεν υπήρχε σπήρα στο σπίτι της Καρολάιν, ο ίδιος ο Μπάμπης το έκανε. Θυμάσαι που είχαν επικηρύξει και τους ληστές. Το λοιπόν, θυμάσαι αυτό. Το έχουμε δει και αυτό. Όλο αυτό το σχέδιο οργάνωσης μετά ακριβώς τη δολοφονία, την ομολογημένη δολοφονία, η συμπεριφορά όλων των ημερών που έξω από το σπίτι, θυμάσαι τότε με κλαμμένο ύφος, όλα αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν έκανε την πράξη αυτή. Σας θέλω να σου πω και κάτι. Έτυχε την εποχή εκείνη να έχω μια προσωπική ταλαιπωρία. Και θα το αποκαλύψω για πρώτη φορά. Μια προσωπική ταλαιπωρία στο σπίτι μου. Μια διάρρηξη. Όπου με μήνυμα κάποιοι που μου στέλνανε από μια ειδική εφαρμογή που δεν μπορούσε, γιατί δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν μπόρεσε να το βρει. Ενέπλεκαν την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν με τη διάρρηξη στο σπίτι μου. Και αυτό το λέω για πρώτη φορά. Με για ποιο τρόπο, δηλαδή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ότι είναι το ίδιο κύκλωμα. Ότι σχετίζονται. Πριν αποκαλυφθεί τώρα ότι ο δολοφόνος, πριν την ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Και μου λέγανε ψάξε γιατί αυτοί που μπήκανε στο σπίτι σου έχουν σχέση με τη δολοφονία Καρολάιν. Ήταν σαν να μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι. Οι ληστές, οι διαρρήκτες που μπήκαν μέσα στο σπίτι και σκοτώσανε την Καρολάιν. Είναι οι ίδιοι που κλέψανε το σπίτι. Όταν τότε πιστεύαμε πως ήταν όντως ληστεία. Ναι. Εγώ, μόλις μου ήρθε αυτό το μήνυμα, λέω μισό λεπτό, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνω γνωστό στις αρχές. Γιατί εδώ είναι φρίκι αυτό το πράγμα, έτσι. Τότε λοιπόν, και δεν το αποκάλυψα, μου είχαν πει, όταν πήγα και μίλησα με κάποιους ανώτατους αξιωματικούς, Παπαδάκη, ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος και σε λίγες ημέρες θα ομολογήσει. Πάλι καλά που δεν του είπαν ότι πήγε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος να κλέψει το σπίτι του Παπαδάκη. Πάλι καλά. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα αυτά να γίνονται. Εμένα, όταν μου κάποια στιγμή είχα πριν χρόνια ένα φουσκωτό, ξέρετε ότι έχω φουσκωτά πάντα, μου αρέσει η θάλασσα και έχω ένα φουσκωτό σκάφο πάντα. Λοιπόν, και μου το είχαν, είχα πάει στο Φυσκάρδο και με το κλέψαν το Φυσκάρδο. Αλήθεια. Βέβαια, και ήρθαν εκεί τώρα κάποιε αρχέ κτλ. Δεν υπάρχει λόγο από ποιε. Και μου λένε, κύριε Λιάγκα, έχουμε αποδείξει ότι το φουσκωτό το κλέψε ο Σωρίν Ματέι. Και αυτή τη στιγμή ο Σωρίν Ματέι λέει ταξιδεύει με το φουσκωτό σα για την Αλβανία. Λέω, μου κάτσε τώρα και αυτό. Ναι, που κλέψα το φουσκωτό και το πήρε ο Σωρίν Ματέι και πάμε με το φουσκωτό μου στα μπάνια. Πάμε χρόνια πίσω. Πάμε χρόνια πίσω. Τελικά το βρήκες. Τελικά το βρήκα, δεν το είχε κλέψει ο Σωρίν Ματέι. Αναμενόμενο. Δεν το είχε κλέψει ο Σωρίν Ματέι, κυρία Ζορκάδη. Λοιπόν, 10.000, το είχαν κλέψει άλλοι όμως, αλβανικής καταγωγής. Βρήκες, τους βρήκες, τους κοντικούς. Συνέλαβα, βέβαια, έκανε η αστυνομία καλά τη δουλειά της. Αλλά δεν ήταν ο Σωρίν Ματέι όπως αρχικά μου είχαν πει και νόμιζαν και είχαν και αποδείξεις. Λοιπόν,